Μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, δύο Γάλλοι συμπολεμιστές σχεδιάζουν μία πάτη που θα τους κάνει πλούσιους. Βρίσκουν όμως μπροστά τους τον διεφθαρμένο υπολοχαγό τους. Η ταινία «Ραντεβού εκεί ψηλά» κέρδισε 2 εκατομμύρια Γάλλους θεατές και 5 βραβεία Σεζάρ. Ο Αλέξανδρος Λιζάρδος συνάντησε τους πρωταγωνιστές της στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν. Le cinéma permet de faire pas un constat, mais en tout cas ça permet de montrer le monde dans lequel on vit et l'époque dans laquelle on vit. Pour avoir déclenché la guerre, pour ne pas l'avoir empêchée, pour avoir aimé l'affaire, vous êtes tous condamnés à mort. The result of the film was a very high quality one. We were like, wow, okay, maybe there's something here that will appeal the audience. And then we discovered that the film worked even in a broader way than we thought at the festival when we started talking to people. Και εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ακολουθούν οι αθλητικές ειδήσεις με την Άρια Γάτσα και οι τελευταίες ειδήσεις της ημέρας στις 11 στο δελτίο μας στην ΕΡΤ2 με την Ελένη Χρονά.